Η πρόταση δυσπιστίας υπερψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και καταψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Συνολικά ψήφισαν 299 βουλευτές, εκ των οποίων οι 142 τάχθηκαν υπέρ της πρότασης Μομφής κατά της κυβέρνησης, ενώ 156 κατά. Ενώ παρόν ψήφισε ο διαγραμμένος από την κεντρική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε με τον βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτου. Καλησπέρα, κυρία Κινέζου. Πείτε μας για την πρόταση Μομφής που κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Κινέζου, η αδυναμία που εκδηλώθηκε, ιδιαίτερα την προηγούμενη εβδομάδα, με όσα συνέβησαν κυρίως λόγω της χιονοθύελλας στην Αττική, προφανώς δεν ήταν μια μεμονωμένη διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Δυστυχώς η αδυναμία της είναι διαρκής να αντιμετωπίσει τις συνεχείς κρίσεις που βρίσκονται και βρίσκεται η χώρα μας. Δεν αναφέρομαι λοιπόν μόνο στην χιονοθύελλα. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στην κρίση της, την οικονομική της ακρίβειας που σαρώνει, θα έλεγα, τα εισοδήματα, εξερώνει τα εισοδήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι λογαριασμοί στο ηλεκτρικό ρεύμα αδυνατούν να πληρωθούν σήμερα, ενώ είναι γνωστό ότι τα καύσιμα, η ενέργεια είναι στα ύψη, αναφέρομαι και στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνηση ιδιαίτερα, το ίδιο βέβαια και τα εφόδια, τα λοιπάσματα που κάνουν ράλι οι τιμές. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, είμαστε μπροστά σε μια τέτοια κρίση που πράγματι η ακρίβεια έρχεται και σαρώνει εισοδήματα. Έχουμε την πανδημική κρίση που η χώρα μας δυστυχώς έχει τα πρωτεία ως ποσοστό στο μεγαλύτερο αριθμό θανάτων κατά μέσο όρο ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, και είναι γνωστό πως και στην περιοχή μας είναι πολύ δύσκολο κανείς όταν χρειάζεται να κάνει μια επέμβαση και στο δικό μας νοσοκομείο, προφανώς δεν υπάρχει ο χώρος, ο χρόνος, όλα παραπέμπονται για μήνες μετά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλες αυτές οι συνεχείς, οι κρίσεις που συνυπάρχουν, όχι μόνο δεν τις αντιμετωπίζει η σημερινή κυβέρνηση, που έχουν προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια μέσα στην κοινωνία, το πιο σοβαρό είναι ότι δεν τις αναγνωρίζει καν, που είναι προϋπόθεση για να τις αντιμετωπίσει τις κρίσεις αυτές. Και κυρίως, κυρία Κινέζου, δεν ακούει. Δεν ακούει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς, κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι ώστε πράγματι να αναπτυχθούν τα ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας που πλήττονται, αλλά και η μεσαία τάξη. Σας αναφέρω ενδεικτικά τι ζητήσαμε, την ανάγκη να, κατά κάποιο τρόπο, να ενισχυθούν τα εισοδήματα, ξεκινώντας από τον κατώτατο μισθό που να αυξηθεί στα 800 ευρώ. Μιλήσαμε για την ανάγκη να παγώσουν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλήσαμε για την ανάγκη συγκεκριμένα να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και στο πετρέλαιο κίνησης. Μιλήσαμε συγκεκριμένα για την ανάγκη να ελεγχθούν οι τιμές σε όλο τον κύκλο των εφοδίων. Μιλήσαμε την ανάγκη να υπάρξει μια συζήτηση, έτσι ώστε το ιδιωτικό χρέος που διαμορφώθηκε μέσα στην πανδημία να συζητηθεί για να βρούμε τρόπους απομείωσης. Να υπάρξει ρευστότητα κυρίως στη μικρή επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Να υπάρξει έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ιδιαίτερα αναφερθήκαν προηγουμένως στους μικρούς παραγωγούς που θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους σε πολύ λίγο καιρό. Όλα αυτά κάνει πως δεν τα ακούει η σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι θέματα που την απασχολούν. Και κυρίως, κυρία Κινέζου, η αίσθησή μας είναι ότι δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Θα έλεγα, δεν διορθώνεται παρά τα όσα της καταλογίζουν. Γι' αυτό δεν υπάρχει και άλλη δυνατότητα, άλλη επιλογή. Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει ανακούφιση και να υπάρξει διέξοδο στην κοινωνία είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έτσι ώστε πράγματι να προκύψει μια νέα κυβέρνηση ικανή που να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Προφανώς, όταν κάναμε την πρόταση Μομφής, δεν περιμέναμε από τη συζήτηση στην Βουλή να υπάρχει η ευαισθησία, θα έλεγα, να ανοίξει ένα τέτοιο δρόμο η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά νομίζω
πολύ εύλογα καταδείχθηκε και στη συζήτηση στη Βουλή και νομίζω το προείπατε κι εσείς στην εισαγωγή σας ότι η πρόταση που καταθέσαμε για να φύγει η κυβέρνηση ψηφίστηκε από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και η κυβέρνηση βρέθηκε απομονωμένη για άλλη μία φορά μέσα στη Βουλή. Κύριε Χαρίτου, υπήρξε και έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση. Θέλετε να μας πείτε τους λόγους και πού εστιαζόταν η αντιπαράθεση αυτή? Κύριε Κινέζου, η αντιπαράθεση ήταν έντονη στην Βουλή, προφανώς γιατί έντονη είναι και η πίεση που δέχεται η ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα τα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα, που δέχονται κυρίως τα νοικοκυριά, που πραγματικά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα και τα σοβαρά πλέον προβλήματα επιβίωσης που εκ νέου έχουν δημιουργηθεί. Κυρίως από αυτά που προηγουμένως σας περιέγραψα, από την έλλειψη δυνατότητας από την κυβέρνηση να ακούσει και κυρίως να αποδεχθεί προτάσεις και λύσεις που τους κατατίθενται. Και νομίζω δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή της. Νομίζω η σκέψη της δεν βρίσκεται κυρίως στα πιο αδύναμα οικονομικά στρώματα, αν θέλετε και στη μεσαία τάξη που πλήττεται. Αλλά η έγνοια της είναι κυρίως στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, γύρω από τα οποία προφανώς εκεί κάνει επιλογές, παίρνει μέτρα, παίρνει ρυθμίσεις, γιατί έχει την γνωστή ιδεολειψία πως αν ενισχύσουμε, αν ενισχυθούν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ενδεχομένως σε άλλο χρόνο θα ενισχύσουν και τα πιο δύναμα οικονομικά στρώματα. Σας το λέω όμως ότι αυτό αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος ότι δεν παράγει ευημερία για την πολύ μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Από εκεί και πέρα προφανώς η συζήτηση έγινε γύρω από ένα επιτελικό κράτος, το λεγόμενο επιτελικό κράτος, που δεν ναυάγησε, κυρία Κινέζου, μόνο μέσα στο χιόνι της Αττικής. Θέλω να είμαι ειλικρινής με όσους μας παρακολουθούν. Αυτό ήδη έχει καταρρεύσει στη συνείδηση της κοινωνίας. Όταν πρόκειται, κυρία Κινέζου, για τις κοινωνικές ανάγκες, για τις αγωνίες των ανθρώπων, αυτό το επιτελικό κράτος κάνει πως δεν ακούει. Είναι ανίκανο να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Βλέπετε, σχεδόν ένας χρόνος από τους παγετούς πέρυσι το Μάρτι και ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί η κερασοπαραγωγή, η ελαιοπαραγωγή. Το ίδιο οι αλλοιείς που τους υποσχέθηκαν ενισχύσεις. Το ίδιο η καπνοπαραγωγή που προς το τέλος του χρόνου τους είπαν πολύ γρήγορα τους αποζημιώσουν. Θέλω να σας περιγράψω δηλαδή ότι αυτό το επιτελικό κράτος σηκώνει τα χέρια όταν πρόκειται για τις κοινωνικές ανάγκες, αλλά όταν πρόκειται, κυρία Κινέζου, για να προχωρήσει σε συμβάσεις, σε αναθέσεις συμβάσεων, σε αναθέσεις βρώμικες, τότε, ξέρετε, βάζει φτερά στα πόδια του και τρέχει γρήγορα για να τα ικανοποιήσει. Το λέω αυτό γιατί είναι το ίδιο που βραχυκυκλώνεται όταν πρόκειται πάλι για ανάγκες. Να σας θυμίσω, εκκρεμούν τα επενδυτικά σχέδια των αγροτών της περιφέρειάς μας στον αναπτυξιακό νόμο, που απορρίπτονται χωρίς να δίνονται εξηγήσεις. Και αύριο θα ζητήσω πραγματικά εξηγήσεις από τον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα στη Βουλή, στη συζήτηση του αναπτυξιακού νομοσχέδιου. Το επιτελικό κράτος, κυρία Κινέζου, βραχυκυκλώνεται όταν πρόκειται για τα στεγαστικά δάνεια των παλινοστούντων που κινδυνεύουν και απειλούνται να χάσουν τα σπίτια τους. Αντιλαμβάνεστε, μόνο όταν πρόκειται για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Golden Boys με τους παχυλούς μισθούς στους δημόσιους τομείς, στους δημόσιους οργανισμούς, τότε το επιτελικό κράτος πράγματι έχει ενδιαφέρον, δείχνει τα γρήγορα τα ανακλαστικά του. Έτσι πιστεύω, κυρία Κινέζο, ότι πράγματι και με αφορμή τη συζήτηση που έγινε χθες στη Βουλή δόθηκε δυνατότητα να υπάρξει ένας απολογισμός για το τι έκανε τα 2,5 χρόνια και για την περιοχή μας η σημερινή κυβέρνηση. Δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι μηδέν εις το πηλίκο. Γιατί ό,τι υπόθηκε, ό,τι δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, είτε για την μπροστά σε όλους τους παραγωγικούς φορείς, είτε για την επαναλειτουργία της Έλμαν, είτε για την αναβάθμιση του συνεργειακού σταθμού της Νυμφαίας, είτε ότι η Ροδόπη, ακούστε, θα γίνει το πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα, φτού στον κόρφο μας, κυρία Κινέζου, αν έτσι είναι τα πρότυπα μοντέλα ανάπτυξης. Τίποτα από όλα αυτά δεν προχώρησαν.
και νομίζω το γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα οι ίδιοι συμπολίτες μου που πραγματικά σήμερα ζουν, βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση και κυρίως, κυρία Κινέζου, δεν βλέπουν προοπτική, σχέδιο για την επόμενη μέρα έτσι ώστε να βγούμε από το σημερινό οικονομικό, κοινωνικό αλλά και πολιτικό αδιέξοδο. Ένα άλλο θέμα που αναδείξατε εσείς, κύριε Χαρίτου, ήταν και οι ελλείψεις φαρμάκων. Κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά και γενικότερα. Και το αναδείξατε με ερώτησή σας στη Βουλή. Πείτε μας περισσότερα για το θέμα αυτό. Αυτό, κύριε Κινέζου, προέκυψε ως ανάγκη από την ίδια τη συζήτηση που είχαμε τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ροδόπης. Σε μια πράγματι πολύ ουσιαστική και γόνιμη συζήτηση, όπου εκεί προέκυψε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Ότι μια σειρά φάρμακα, τα οποία προφανώς κυκλοφορούσαν με μεγαλύτερη ταχύτητα στην ελληνική αγορά, κυρίως για λόγους κερδοσκοπίας, δεν λαμβάνονται μέτρα από την πλευρά του Υπουργείου, έτσι ώστε να σταματήσουν η εξαγωγή των φαρμάκων αυτών, γιατί είναι φάρμακα φθηνά μεν όπως πολλούνται στην Ελλάδα, ακριβά δε όταν εξάγονται στο εξωτερικό. Ζήτησα λοιπόν με σαφήνεια στην ερώτηση να μας απαντήσει ο Υπουργός τι μέτρα σκέφτεται να πάρει έτσι ώστε πράγματι να αντιμετωπιστεί αυτή η κερδοσκοπία. Γιατί δεν μπορεί να επιβαρύνονται με ή να ταλαιπωρούνται η φαρμακοποία αλλά και η κοινωνία μας, να μην βρίσκει φάρμακα τα οποία ήταν οικονομικά μεν ευρείας χρήσης, τα οποία βέβαια τα δεσμεύουν οι εταιρείες φαρμακευτικές για να τα εξάγουν στο εξωτερικό. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Κινέζου, από τη συζήτηση αυτή που είχαμε με το Σύλλογο των Φαρμακοποιών προέκυψε και ένα επίσης σοβαρό θέμα, ότι από αύριο, κυρία Κινέζου, από αύριο, που μπορούσαν κυρίως όσοι δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη, που θέλαν να μπορέσουν να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους. Από αύριο, κυρία Κινέζου, δεν μπορούν να τα συνταγογραφούν όπως μέχρι τώρα για να έχουν φαρμακευτική αγωγή. Υποχρεώνονται να προσφεύγουν μέσα σε δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή στο νοσοκομείο που δεν μπορεί να μπει κανείς εύκολα μέσα, για να γράφουν ή στα κέντρα υγείας για να γράφουν φάρμακα, αφού δεν μπορούν τα φάρμακα αυτά να μπορέσουν να συνταγογραφηθούν όπως μέχρι τώρα από τα ιατρεία και τους γιατρούς με τους οποίους συνεργάζονταν οι ασθενείς που είχαν ανάγκη φαρμακευτικής περίθαλψης. Ελπίζω και για αυτό το θέμα, γιατί κατέθεσα ερώτηση για αυτό στη Βουλή, να δώσει απάντηση ο Υπουργός, έτσι ώστε να υπάρξει λύση. Δεν μπορούν να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς για να μπορούν να εξασφαλίζουν τη φαρμακευτική αγωγή τους, να γράφουν τα φάρμακά τους. Επιτέλους πρέπει να σκεφτούν την κοινωνία, να σκεφτούν τους κοινωνικά αδύναμους. Κύριε Χαρίτου, όπως προείπατε, αύριο θα αρχίσει στη Βουλή και η συζήτηση του αναπτυξιακού νομοσχεδίου. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για τα οποία θα συζητήσετε και θα θέσετε εσείς? Κύριε Κινέζου, πράγματι αύριο έχει ενδιαφέρον και αφορά και την περιοχή μας, γιατί έτσι κι αλλιώς ένα αναπτυξιακό νόμος με τα επενδυτικά κίνητρα που δίνει, προφανώς έχει αξία και για μας ως περιοχή, μια και είμαστε από τις περιοχές που έχουμε, θα έλεγα, την λιγότερη δυναμική ανάπτυξη σε σχέση με άλλες περιοχές. Κι άλλα έχουμε ανάγκη να υποφεληθούμε από τα αναπτυξιακά κίνητρα ή τις δυνατότητες που δίνει ο αναπτυξιακός αυτός νόμος. Λυπάμαι, αλλά η εικόνα που μέχρι στιγμής έχω, αύριο θα μιλήσω και στη Βουλή, η αίσθησή μου είναι ότι δεν ανταποκρίνεται πράγματι στις προσδοκίες αυτός ο νόμος. Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες κυρίως της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Ουσιαστικά αυτές οι μικρότερες επιχειρήσεις θα βρεθούν σε αδυναμία, σε έναν ανταγωνισμό που είναι άδικος για αυτές σε σχέση με τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Θα συναντήσουν πολλά εμπόδια, έτσι ώστε πράγματι τα επενδυτικά του σχέδια να ενταχθούν, να υιοθετηθούν και να ενταχθούν, πάντα ενώ σε σχέση με τους μεγάλους ομίλους, είναι ένα πράγματι πολύ σοβαρό θέμα και άρα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτά τα επενδυτικά κίνητρα και τους επενδυτικούς πόρους. Και ένα δεύτερο σημείο, το οποίο επίσης θεωρώ ότι είναι κρίσιμο, είναι ότι κυρίως με βάση τις κατηγορίες που περιλαμβάνει μέσα το νομοσχέδιο, τους λεγόμενους επιλέξιμους πόρους πλην των περιφερειακών πόρων,
δίνεται η δυνατότητα μάλλον να αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις στην Αττική και δευτερευόντως στην Θεσσαλονίκη, ενώ θα υπάρχει αδυναμία αξιοποίηση των πόρων αυτών κυρίως από την περιφέρεια όπως είναι η δική μας και η Θράκη. Το λέω αυτό, είναι πράγματι ένα μελανό σημείο που θα δυσκολέψει, θα έχει δίνει στο νομοσχέδιο έναν αθηνοκεντρικό χαρακτήρα, συγκεντρώνονται εκεί και οι πόροι και η εξουσία, και νομίζω αντί να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες όπως έχουμε ανάγκη, δυστυχώς θα ενισχύσει τις περιφερειακές ανισότητες, βεβαίως και τις κοινωνικές ανισότητες που είναι έντονες, κυρία Κινέζου, μέσα στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρίτου. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμη. Σας ευχαριστώ, κύριε Κινέζου, και καλό βράδυ σε όλους τους τηλεθεατές της τηλεόρασης Ροδόπης. Καλό σας βράδυ, κύριε Χαρίτου.